Τώρα ανοίγουμε το φάκελο εστίαση. Και πιο συγκεκριμένα την εστίαση στο Ρέθυμνο. Θα πάμε σιγά σιγά να δούμε τι συμβαίνει στα μαγαζιά του Ρεθύμνου. Εντάξει, όλοι θέλουμε να βγαίνουμε, να πίνουμε τον καφέ μας, να χαλαρώνουμε σε ένα μαγαζί. Ωστόσο, όντως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι γίνεται στο Ρέθυμνο, που κάθε καλοκαίρι σφίζει από τουρίστες, σφίζει βέβαια και από φοιτητική ζωή. Έχουμε κοντά μας μέσω Skype βέβαια τον κύριο Ανδρέα Κλαψινό, γραμματέα συντονισμού Σωματείου Εστίασης και Αναψυχής Δήμου Ρεθύμνου. Κύριε Κλαψινέ, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς, καλησπέρα στους τηλεθεατές και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Να ρωτήσουμε, κύριε Κλαψινέ, πώς πάνε τα πράγματα στο Ρέθυμνο, πώς κινείται η εστίαση αυτή την περίοδο που μπορούμε να πούμε πλέον ότι έχουμε φύγει από τη θερινή σεζόν και κατευθυνόμαστε δειλά-δειλά προς τα Χριστούγεννα. Αυτή η περίοδος στο Ρέθυμνο είναι στην ουσία μια μεταβατική περίοδος, είναι νεκρή μπορώ να πω. Ελάχιστα μαγαζιά συνάδελφοι δηλαδή που ασχολούνται με την εστίαση αμιγώς είναι ανοιχτοί. Ίσως κάποια μαγαζιά στα περιφερειακά χωριά του Δήμου Ρεθύμνου να είναι ανοιχτά και ελάχιστα είναι στην πόλη και ακόμα πιο ελάχιστα είναι στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου και είμαστε στην αναμονή των Χριστουγέννων για τις Άγιες αυτές τις μέρες που όποιοι συνάδελφοι τουλάχιστον θα μείνουν ανοιχτοί να δουλέψουν εκείνες τις μέρες. Πού οφείλεται, κύριε Κλαψινέ, το γεγονός ότι μια τέτοια περιοχή, ένα τέτοιο αστικό κέντρο, το Ρέθυμνο, έχει κλειστά μαγαζιά. Πού οφείλεται? Οφείλεται στο ότι οι συνάδελφοι πλέον δεν μπορούν να τα απεξέλθουν στα έξοδα του χειμώνα. Είναι πάρα πολύ μεγάλα και δυσβάσαχτα. Δεν μπορούν να επομισθούν όλο αυτό το οικονομικό βάρος. Περιμένουν να τελειώσει δηλαδή η σεζόν τέλος του Οκτώβρη και μόλις τελειώσει η σεζόν αρχίζουν και κλείνουν σιγά σιγά, κλείνουμε όλοι μας, τουλάχιστον μένουν ανοιχτοί, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε και στις οικογένειές μας και στις υποχρεώσεις μας οικονομικά για το χειμώνα και ανοίγουμε πλέον κατά το Φεβρουάριο, Μάρτιο, κάπου εκεί, κάνοντας μια οικονομία, διότι τα έξοδα είναι πάρα πολύ μεγάλα, δεν μπορεί ο συνάδελφος να τα απεξέλθει. Το ποσοστό κέρδους πλέον έχει μειωθεί πάρα πολύ και κάνει συντήρηση οποιοδήποτε για να καταφέρει να τα απεξέλθει στις υποχρεώσεις το χειμώνα. Το Ρέθυμνο είναι μια μεγάλη πόλη. Δεν είναι σίγουρα μια παραθεριστική απλά περιοχή που επισκέπτεται κάποιος το καλοκαίρι. Έχει κατοίκους, έχει φοιτητές, έχει εργαζόμενους. Αυτή η εικόνα με τα καταστήματα που κλείνουν μετά την πάροδο της θερινής περίοδου υπήρχε και τα προηγούμενα χρόνια ή είναι ένα φαινόμενο που το βλέπουμε τα τελευταία? Υπήρχε και πιο παλιά, αλλά όχι σε αυτόν τον βαθμό. Είναι τώρα μετά τον κορονοϊό που έγινε όλο αυτό το σκηνικό με το κλείσιμο των μαγαζιών. Δηλαδή μετά τον κορονοϊό είχαμε αυτά τα φαινόμενα. Ένας πολύ μεγάλος και σημαντικός ρόλος είναι ότι είναι η αύξηση της πρώτης ύλης που έχει πάει σε δυσθεώρητα ύψη. Ένα άλλο πολύ μεγάλο είναι το οικονομικό που αφορά την ενέργεια, μετά είναι η έβριση προσωπικού. Όλα αυτά συντελούν λοιπόν σε ένα γεγονός το οποίο δεν μπορεί να δουλέψει η εστίαση όπως δούλευε πριν τις μέρες του κορονοϊού, πριν τους μήνες του κορονοϊού. Οπότε είμαστε σε ένα άλλο καθεστώς, σε μια άλλη πραγματικότητα και προσπαθούμε και εμείς να προσαρμοστούμε σε όλα αυτά. Είμαστε ένας πολύπαθης κλάδος, ο οποίος έχει τραβήξει τα πάδινα όλο αυτό το καιρό μετά την πανδημία, με συνεχείς αυξήσεις. Μην ξεχνάμε ότι έγινε και η αύξηση του καφέ τους τελευταίους μήνες. Η πρώτη ύλη, όπως είπαμε, στην εστίαση είναι πάρα πολύ ακριβή και ο καθένας συνάδελφος προσπαθεί πλέον να τα απεξέλθει στα καινούργια δεδομένα. Ποια είναι η αίσθηση που έχετε από τους Ρεθυμνιώτες, γιατί το καλοκαίρι, εντάξει, ο τουρισμός είναι υψηλός, η τουριστική κίνηση στο Ρέθυμνο. Το χειμώνα, φαντάζομαι, βασίζεται κατά κύριο λόγο στους ντόπιους και στους φοιτητές. Ποια είναι η αίσθηση, βγαίνουν οι άνθρωποι, βγαίνουν οι ντόπιοι? Βγαίνουν, αλλά βγαίνουν Σαββάτο ή Κυριακή, δηλαδή προγραμματίζουν τις εξόδους τους για το Σαββατοκύριακο, ειδικά την Κυριακή. Δεχόμαστε και κάποιον όγκο επισκεπτών από τα Χανιά ή από το Ηράκλειο από εσάς. Και έχουν μειώσει πάρα πολύ τις εξόδους τους. Όσο για τους φοιτητές που προαναφέρατε, είναι πάρα πολύ δύσκολο για ένα φοιτητή πλέον να βγει με τους ρυθμούς που έβγαινε πριν τον κορονοϊό, γιατί έχουν και αυτοί οικονομικές δυσκολίες.
Μην ξεχνάμε ότι και τα νίκια σωρέφνουν πλέον πάρα πολύ ακριβά και προσπαθεί ο κάθε φοιτητής και κάθε φοιτήτρια να ανταπεξέλθουν και αυτοί οικονομικά στις σπουδές τους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι την εστίαση την πάνε λίγο πιο πίσω. Ένα Σαββατοκύριακο έχει μείνει, ειδικά η Κυριακή, και έτσι θα πορευτούμε. Δεν έχει καμία σχέση η εστίαση πριν τον κορονοϊό και μετά τον κορονοϊό. Δηλαδή, μιλάμε πλέον για μια άλλη πραγματικότητα και προσαρμοζόμαστε σε αυτό. Υπάρχει και η έλλειψη του προσωπικού, τεράστια έλλειψη την οποία την αντιμετωπίσαμε το καλοκαίρι πάρα πολύ δύσκολα και όπως καταλαβαίνετε κινούμαστε έτσι. Αν και καταλαβαίνουμε ότι οι πελάτες είναι περιορισμένοι από αυτά που μας λέτε και τα καταστήματα, τα μαγαζιά που λειτουργούν προσωπικό βρίσκουν? Συγγνώμη που γελάω, αλλά είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Ίσως τα καφέ να έχουν πιο καλύτερη αντιμετώπιση. Τα εστιατόρια έχουν μεγάλο πρόβλημα και από το καλοκαίρι και εξακολουθεί να υπάρχει και τώρα. Οι περισσότεροι συνάδελφοι που ασχολούνται με την εστίαση ανταπεξέλθονται καθαρά με ελάχιστο προσωπικό και με άτομα μέσα από την οικογένειά τους. Έτσι βγαίνει. Μειώνουν τις μέρες της εβδομάδας, πάμε σε Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, με το λιγότερο προσωπικό, με αυτούς που έχουν και δουλεύουν αυτό το τρίμερο ή το διήμερο και με άτομα που από το στενό τους οικογενειακό κύκλο για να βγει η δουλειά. Αλλιώς δεν βγαίνει, δεν υπάρχει περίπτωση να βγει. Εντάξει, καταλαβαίνουμε κύριε Κλαψινέ ότι η εστίαση στο Ρέθυμνο πηγαίνει με την λογική της σεζόν, όπως πηγαίνει ο τουριστικός κλάδος γενικότερα. Ωστόσο, μετράμε αντίστροφα για τα Χριστούγεννα. Πολλές περιοχές γεμίζουν κόσμο, επισκέπτονται περιοχές, υπάρχει έτσι ένας εσωτερικός τουρισμός. Εσείς περιμένετε κάτι διαφορετικό τα Χριστούγεννα σε σχέση με την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο Ρέθυμνο? Βέβαια, περιμένουμε κάτι διαφορετικό. Έχετε κόσμο, όντως, όπως είπατε. Το Ρέθυμνο έχει κόσμο τα Χριστούγεννα, αλλά δυστυχώς πολλοί συνάδελφοι δεν ανοίγουν. Να το ξεκινήσουμε από εκεί. Δεν ανοίγουν πολλοί συνάδελφοι. Μένουν ελάχιστοι ανοιχτοί και οι συνάδελφοι που ανοίγουν θα βάλουν τα χριστουγεννιάτικα εδέσματα, θα φτιάξουν γιορτινά τραπέζια, θα φτιάξουν το μαγαζί τους έτσι όπως πρέπει για να μπουν στο χριστουγεννιάτικο κλίμα και αυτοί και οι οικογένειές τους και οι πελάτες. Προσπαθούν λοιπόν να επιβιώσουν και αυτοί το χειμώνα με μια καλή τονωτική ένεση που είναι οι μέρες των Χριστουγέννων και αμέσως μετά οι μέρες της Πρωτοχρονιάς, το διήμερο της Πρωτοχρονιάς δηλαδή. Έτσι θα κινηθούμε, είναι ο προορισμός, είναι και τα ανώλια που όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά μαζεύει πολύ μεγάλο πάρα πολύ κόσμο και το Ρέθυμνο βοηθώντας τον καιρού μαζεύει κόσμο και αυτό, αλλά οι συνάδελφοι όμως δεν το επιχειρούν να ανοίξουν, θα είναι ελάχιστοι ανοιχτοί. Αν συγκρίνουμε με πέρυσι, όσοι άνοιξαν δούλεψαν, να τα λέμε και αυτά, όσοι άνοιξαν δούλεψαν και κύλησαν καλά τα πράγματα στην εστίαση για αυτούς που άνοιξαν δηλαδή τις χριστουγεννιάτικες μέρες και το διήμερο της Πρωτοχρονιάς. Θεωρείτε ότι υπάρχουν κίνητρα τα οποία αν δοθούν από την πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς στους ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης της περιοχής θα τους βοηθήσουν ώστε να παραμείνουν, θα τους κάνουν βασικά αρκετά θελκτικό το να μείνουν ανοιχτοί και για το χειμώνα, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο και ζωή στην πόλη? Και τι κίνητρα θα είναι αυτά τα οποία θα δώσει η πολιτεία? Και βέβαια, μακάρι να δίνει κίνητρα η πολιτεία. Εμείς τόσα χρόνια, πάρα πολλά χρόνια τώρα, συζητάμε για τη μείωση του ΦΠΑ. Ένα σταθερό συντελεστή στο ΦΠΑ να κατέβει σε ένα χαμηλό ποσοστό, να μην έχει άλλο το ποτό, άλλο το αλκοόλ, τέλος πάντων και άλλο το φαγητό, να μην έχει άλλο καφέ. Δηλαδή, όλο αυτό το αλαλούν που γινόταν όλα αυτά τα χρόνια δεν είναι σωστά πράγματα. Αν βάλουν ένα ενιαίο συντελεστή χαμηλό, να μπορεί να ανταπεξέλθει ο συνάδελφος ο επαγγελματίας. Αν μειωθεί η τιμή του ρεύματος και λίγο η πρώτη ύλη, και βέβαια ο συνάδελφος θα έχει κίνητρα να είναι ανοιχτός όλο τον χρόνο. Βέβαια, αυτό είναι ξυπακούλι. Δυστυχώς όμως, παρόλο που μιλάμε και με τα συνδικαλιστικά μας όργανα, και με την ΠΟΕΣΕ, και με το ΕΣΥΑΣΥΝ ΚΡΙΣ, και με τα τοπικά σωματεία, και με τα σωματεία με όλες τις Κρήτες έχουμε επικοινωνία και μιλάμε και συζητάμε και έχουμε κάνει άπειρες κουβέντες με υπουργούς. Εγώ από τη θέση μου που είμαι και σαν πρόεδρος έχω μιλήσει με. Νομίζω με 3-4 υπουργούς, δηλαδή έχω ξεχάσει πλέον και με πώς έχω μιλήσει, με υπομνήματα και με κουβέντες και με τηλεδιασκέψεις.
δεν βγαίνει απολύτως τίποτα. Οπότε ο κάθε συνάδελφος, γιατί να ανοίξει το μαγαζί του το χειμώνα? Σου λέει θα το έχω κλειστό να μειώσω τα έξοδα και θα προσπαθήσω να ανοίξω το Φεβρουάριο, που να το πούμε γι' αυτό, είναι τέλος Φεβρουαρίου, είναι το καρναβάλι μας, το περιβόητο καρναβάλι του Ρυθύνου. Που μαζεύει πάρα πολύ κόσμο από τα μεγαλύτερα καρναβάλια της Ελλάδας, οπότε είναι και μια πολύ καλή ευκαιρία, φαντάζομαι, να ανοίξουν τα καταστήματα. Σαν κόρη οφθαλμού, έχετε δίκιο. Και στην ουσία είναι μια εβδομάδα, η εβδομάδα του καρναβαλιού, που είναι μια πολύ καλή τονωτική ένεση και βοηθάει και τα καταστήματα, ανοίγουν και πάρα πολλοί συνάδελφοι τότε. Και ξεκινάμε μετά σιγά σιγά να μπαίνουμε στο Μάρτι, είναι και το Πάσχα λίγο πιο νωρίς φέτος και το Καθολικό αμέσως μετά, δηλαδή μπαίνουμε σε μια σειρά. Αλλά αυτοί οι τρεις μήνες, ο Νοέμβριος, Δεκέμβριος και ο Ιανουάριος, είναι πάρα πολύ δύσκολοι και αν δεν υπάρχουν τα κίνητρα, ειδικά από την πολιτεία, δεν υπάρχει περίπτωση να ανοίξουν οι συνάδελφοι αυτούς τους τρεις μήνες. Οπότε θα πορευτούμε έτσι. Κύριε Κλαψινέ, υπάρχουν και εκείνοι που θα έλεγαν ότι κάποιος στο Ρέθυμνο και σε μια άλλη περιοχή μπορεί να μην επιλέξει να κρατήσει το μαγαζί του ανοιχτό κατά τη χειμερινή περίοδο, γιατί ο τζίρος που έκανε το καλοκαίρι του είναι επαρκής για να ζήσει άνετα το χειμώνα και περιορίζεται στο να το ανοίγει το καλοκαίρι. Τι θα απαντούσατε σε αυτούς? Θα απαντούσα ότι μπορεί να έχουν και δίκιο. Η σεζόν, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλό μας, πήγε πάρα πολύ καλά. Όχι μόνο στο Ρέθυμνο, πήγε σε όλη την Κρήτη. Και στο Ρέθυμνο πήγε καλά η σεζόν. Είμαστε ευχαριστημένοι από αυτό. Όμως μην ξεχνάμε ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ το λειτουργικό κόστος ενός μαγαζιού της εστίασης, και έχει μειωθεί πάρα πολύ ο συντελεστής του κέρδους. Οπότε, ναι, μεν πήγαμε καλά, ναι, μεν είμαστε ευχαριστημένοι. Παρόλο που οι τουρίστες φέτος δεν ήταν ό,τι καλύτερο από οικονομικής πλευράς, αλλά είχε τόσο πολύ κόσμο, οπότε αντικατέστησε τους τουρίστες που δεν ήταν, ας πούμε, φιδωλοί στις εξόδους τους και στα τραπέζια που έκαναν. Αλλά μία καλή σεζόν είναι μία καλή σεζόν. Δυστυχώς το ποσοστό κέρδους σε εμάς έχει μειωθεί πάρα πολύ, οπότε δεν περιμένει ο κάθε συνάδελφος να ανοίξει το χειμώνα και σου λέει θα καθίσω λοιπόν να τη βγάλω όπως μπορώ αυτούς τους τρεις μήνες, και αν έχει πάει και πάρα πολύ καλά σου λέει δεν έχω και ανάγκη να ανοίξω, σε αυτό που είπατε. Συμφωνώ. Μία τελευταία ερώτηση, κύριε Κλαψινέ, θεωρητική μεν, αλλά ερώτηση δε, γιατί έχετε και πολύ μεγάλη εμπειρία στην εστίαση, χρόνια πρόεδρος. Πώς βλέπετε το μέλλον της εστίασης στο Ρέθυμνο, ευίωνο, δυσίωνο? Κοιτάξτε, εγώ είμαι από τη φύση μου αισιόδοξος άνθρωπος. Θέλω να τα βλέπω όλα αισιόδοξα. Είμαι άνθρωπος που βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο. Πιστεύω ότι θα πάει καλά η εστίαση. Μην ξεχνάμε ότι τα τελευταία χρόνια έχει κάνει μεγάλα βήματα όσον αφορά την κρητική διατροφή. Να το πούμε και αυτό. Όχι τη μεσογειακή διατροφή που λένε πολλοί, την κρητική διατροφή. Έχουμε επενδύσει πάρα πολύ στην πρώτη ύλη. Έχουμε επενδύσει πάρα πολύ στον πρωτογενή τομέα, το δικό μας, το οποίο είναι εξαιρετικός. Έχουν σταματήσει πλέον όλα αυτά που υπήρχαν, και να μην τα λέμε και στον αέρα, που ήταν χάλια στα εστιατόρια μας. Πλέον ο καθένας για να επιβιώσει πρέπει να έχει εκλεχτά φαγητά και δέσματα για να επιβιώσει στο χώρο του. Οπότε με τα βήματα που γίνονται και στον πρωτογενή τομέα και τα προϊόντα που είναι, όπως το ξαναλέω, είναι πάρα πολύ εκπληκτικά τα προϊόντα της Κρήτης. Ένας συνάδελφος συνεχίζει την εστίαση, θέλει να τη συνεχίσει και πιστεύω ότι το μέλλον θα είναι πάρα πολύ καλό. Είμαι αισιόδοξος και θέλω να το πιστεύω ότι έτσι θα γίνουν τα πράγματα. Ευχόμαστε τα καλύτερα, κύριε Κλαψινέ, για το Ρέθυμνο, το οποίο μας αρέσει τόσο πολύ, οπότε θέλουμε να ερχόμαστε έτσι να κάνουμε τη βόλτα μας και να απολαμβάνουμε και τον καφέ μας και το φαγητό μας. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε. Καλές γιορτές και υγεία σε όλους. Καλές γιορτές.